Άνετη νίκη Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές και έχουμε μαζί μας τον κύριο Κώστα Λαπαβίτσα για να μας πει τη γνώμη του, την πρώτη άποψή του από αυτό το αποτέλεσμα. Πώς το είδατε το αποτέλεσμα, κύριε Λαπαβίτσα? Κοιτάξτε, κύριε Καρμουνόπουλο, είναι φυσικά μια πρώτη προσέγγιση αυτή. Είναι νωρίς για να πούμε ακριβώς τι γίνεται, αλλά ορισμένα πράγματα νομίζω ότι είναι καθαρά. Πρώτα-πρώτα πρόκειται για ήττα του κατεστημένου των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή του πλέγματος χρηματοπιστωτικού, στρατιωτικού, πολιτικού και εν μέρει βιομηχανικού, που στην ουσία ελέγχει τις τύχες των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και πολλά χρόνια. Πρόκειται για ήττα που φαίνεται ξεκάθαρα στις αντιδράσεις των μεγάλων εφημερίδων και του τύπου κτλ., του New York Times, και δεν συμμαζεύεται. Πρόκειται λοιπόν για υποχώρηση αυτού του κομματιού και που ελέγχει την κατάσταση και πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτό. Το δεύτερο που μπορεί να υποθεί είναι ότι η ήττα αυτή του κατεστημένου και η νίκη του Τραμπ οφείλεται καταρχήν σε λαϊκή αγανάκτηση, είναι έκφραση λαϊκής αγανάκτησης, η οποία φάνηκε πρώτα-πρώτα με την επικέντρωση της πολιτικής διαπάλης στο οικονομικό, όπου το κατεστημένο στο οποίο προαναφέρθηκα μιλούσε για μεγάλη επιτυχία και ότι όλα πάνε καλά και ούτω καθεξής, αλλά ο Λαουτζίκος δεν καταλαβαίνει. Ο Λαουτζίκος όμως καταλαβαίνει πολύ καλά ότι δεν βγαίνει στις ΗΠΑ, δηλαδή ότι η μεσαία τάξη, αλλά και η εργατική τάξη γενικότερα δεν βγαίνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποκτήσεις σπίτι, να φέρεις βόλτα στα έξοδα του μηνός και ούτω καθεξής. Η πίεση είναι τεράστια. Είτε κυρίως λοιπόν αγανάκτηση και αντίδραση απέναντι σε αυτό και ταυτόχρονα αντίδραση και αγανάκτηση απέναντι στην πολιτική μετανάστευσης από πλευράς λαϊκών στρωμάτων, το οποίο πρέπει να γίνει ξεκάθαρα αντιληπτό και δεν χρειάζεται εδώ να χρησιμοποιούμε φράσεις όπως φασισμός και ούτω καθεξής. Αυτά είναι παραπλανητικά. Υπάρχει αντίδραση από τα κάτω, διότι σε μεγάλο βαθμό στα νότια σύνορα των ΗΠΑ έχει χαθεί ο έλεγχος. Και αυτό είναι κάτι που επηρεάζει τις τοπικές κοινότητες, δημιουργεί αντιδράσεις και έφερε πολιτική αντίδραση. Εδώ φάνηκε πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι το κατεστημένο στο οποίο αναφέρθηκα, γιατί διάλεξε να συγκεντρώσει και να επικεντρώσει την προσοχή του σε θέματα δημοκρατίας. Να μας πει δηλαδή ότι λόγω του Τραμπ κινδυνεύει η δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν αντιλήφθηκε το στρώμα αυτό, ότι για τα λαϊκά στρώματα των Ηνωμένων Πολιτείων η δημοκρατία είναι ήδη σε κίνδυνο, όχι από τον Τραμπ, αλλά από το καθεστώς αυτό. Δηλαδή υπάρχει βαθιά αντίληψη στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, ότι τα πάντα ελέγχονται από μεγάλες εφημερίδες, από τον τύπο, από το καθεστώς και ούτω καθεξής. Έπεσε έξω δηλαδή το δημοκρατικό κομμάτι που μιλάει για το κυρίαρχο αυτό στρώμα. Το τρίτο που έχω να πω είναι ότι δεν πρόκειται φυσικά για λαϊκή νίκη. Είναι έκφραση λαϊκής αγανάκτησης, δεν είναι λαϊκή νίκη. Και δεν είναι πάντα ότι η λαϊκή αγανάκτηση εκφράζεται με έναν τρόπο, δεν σημαίνει ότι έχουμε και λαϊκή νίκη. Ίσα-ίσα, τα πράγματα είναι πολύ επικίνδυνα. Ο Τραμπ είναι εχθρός των συνδικάτων, είναι εχθρός των λαϊκών στρωμάτων, μιλάει για αυτά, αλλά είναι δισεκατομμυριούχος, δεν είναι δηλαδή φυσικός εκφραστής των συμφερόντων των στρωμάτων αυτών. Και δείχνει και το πολύ μεγάλο μπέρδεμα, την πολύ μεγάλη σύγχυση που υπάρχει πολιτικά στις ΗΠΑ. Το τέταρτο που έχω να πω είναι ότι το αποτέλεσμα γεωπολιτικά είναι πολύ σύνθετο. Αφενός, θα μπορούμε ίσως να κοιμόμαστε λίγο πιο ήσυχοι όσον αφορά τον κίνδυνο παγκοσμίου πολέμου, διότι το κομμάτι το κυρίαρχο των δημοκρατικών κτλ. Ήταν εξαιρετικά φιλοπόλεμο. Ο Τραμπ τουλάχιστον την προηγούμενη περίοδο δεν έκανε πολέμους. Αλλά βέβαια πάλι γεωπολιτικά ο Τραμπ απειλεί με εμπορικό πόλεμο. Απειλεί με δασμούς, απειλεί με τέτοια μέτρα τα οποία θα αυξήσουν τις καταστάσεις. Πέμπτο και τελευταίο, όπως και να το δει κανείς, υπάρχει υποχώρηση της αμερικανικής ηγεμονίας. Όταν η επιλογή είναι ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και στον Ντόναλντ Τραμπ, σημαίνει ότι ο ηγεμόνας δεν πάει καλά. Διότι η Κάμαλα Χάρις ήταν εμφανώς κάτω του μετρίου. Μόνο όσοι θέλαν να βαυκαλίζονται λέγανε ότι έχει κάτι να προσφέρει. Η γυναίκα αυτή δεν είχε κάτι να πει και φάνηκε πεντακάθαρα σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. Αλλά όταν η επιλογή είναι ο Τραμπ,
Ό,τι αυτό σημαίνει και με την καταδίκη του στα δικαστήρια και ούτω καθεξής, καταλαβαίνετε ποιο είναι το επίπεδο πολιτικής ζωής και ποιος, τι προβάλλει η Αμερική στον υπόλοιπο πλανήτη. Έχουμε δηλαδή μεγάλο πρόβλημα ηγεμονίας στις ΗΠΑ, το οποίο θα συνεχιστεί. Αυτά σαν πρώτη προσέγγιση. Δεν είναι λίγα, αλλά είναι μια πρώτη προσέγγιση. Δεν είναι καθόλου λίγα και το περιγράψατε με δύο κουβέντες πάρα πολύ ωραία. Η λαϊκή αγανάκτηση έφερε τον Τραμπ στην εξουσία, αλλά δεν αποτελεί λαϊκή νίκη. Και δεν είναι φαινόμενο που το βλέπουμε μόνο στην Αμερική. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα την Αργεντινή. Μια χώρα ταλαιπωρημένη, με έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ κουρασμένος και τσακισμένος από μια πολύχρονη κρίση και εκεί, και έφερε στην εξουσία τον κύριο Μίλεϊ. Πώς εξηγείται αυτό το παράδοξο, το οποίο το βλέπουμε σε πολλές γωνιές του πλανήτη πλέον, μας αφορά και λίγο εδώ στην Ελλάδα, νομίζω. Πώς δηλαδή ο λαϊκός ο κόσμος, ο εργατικός κόσμος στρέφεται σε λύσεις τύπου Τραμπ? Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον, η πιο ενδιαφέρουσα διάσταση της πολιτικής ζωής του κέντρου του παγκόσμιου καπιταλισμού σήμερα. Υπάρχει εντονότατη δυσαρέσκεια με τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί τις τελευταίες δεκαετίες και με ό,τι αυτές σημαίνουν για την ζωή των καθημερινών ανθρώπων, για τον πραγματικό μισθό, για την δυνατότητα να αντιμετωπίσεις τα έξοδα του μηνός, για το μέλλον των παιδιών σου και το καθεξής. Υπάρχει εντονότατη δυσαρέσκεια. Δεν υπάρχει όμως ο ιδεολογικός και πολιτικός φορέας που στο παρελθόν θα εξέφραζε αυτή την αγανάκτηση, που συνήθως ήταν φορέας της αριστεράς με την ευρεία έννοια. Όχι, γιατί δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε την αριστερά και την δεξιά. Τέλος πάντων, θα ήταν κάποιος φορέας της αριστεράς. Δηλαδή, θα είχε κάτι να πει το οποίο θα ήταν δομικά επικριτικό του καπιταλισμού. Όχι απλώς ότι τα φαινόμενα ή τέλος πάντων τα συμπτώματα δεν είναι καλά, αλλά κάτι δομικά δεν πάει καλά και χρειάζεται δομική αλλαγή. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχει εκλείψει εδώ και πολύ καιρό και ο κόσμος το καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει δηλαδή ότι απλώς η κριτική που λέει δεν ξοδέψατε αρκετά, έπρεπε να ξοδέψετε παραπάνω, ή δεν τα δώσατε τα λεφτά στο κατάλληλο σημείο, πρέπει να τα δώσετε άλλου. Αυτά είναι επιφανειακά πράγματα. Θέλει πιο βαθιά κριτική. Αυτή δεν υπάρχει πια από πλευράς αυτού που ιστορικά ονομάζουμε αριστερά. Έχει φτάσει λοιπόν ο κόσμος να θεωρεί αυτό το μέρος του εκλογικού φάσματος συστημικό, και όταν γυρεύει αντισυστημικές λύσεις, όπως κάνει στην Αμερική σήμερα, τις ψάχνει προς τα δεξιά. Και φτάνουμε στο παράδοξο να θεωρείται ο Τραμπ αντισυστημικός, ένας μεγάλο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος είναι κατά των συνδικάτων, ο οποίος έχει σκληρές, πολύ σκληρές θέσεις όσον αφορά τα λαϊκά στρώματα, να θεωρείται αντισυστημικός. Αυτό είναι το μπέρδεμα και η σύγχυση της εποχής μας. Και αν δεν υπάρξει σύντομα έκφραση από τα αριστερά του φάσματος, η οποία να έχει όντως αντισυστημικό χαρακτήρα, να μιλάει δηλαδή για το πώς και πραγματικά ο βαθύς πυρήνας της οικονομίας, θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Θα συνεχιστεί, γιατί ο κόσμος θα συνεχίσει να θεωρεί τα κομμάτια της αριστεράς συστημικά. Πριν περάσουμε στην οικονομία, που είναι και το αντικείμενό σας και ξεστρατήσαμε, αλλά δώσατε ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο που έπαιξε η μετανάστευση για το πώς πτήσαν οι Αμερικανοί. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και μας πάρα πολύ σοβαρά. Μήπως θα πρέπει λοιπόν τα κόμματα που λέμε ότι ανήκουν στην αριστερά να ξαναδούν αυτό το θέμα στην ατζέντα τους? Προς Θεού δεν αναφέρομαι ότι πρέπει να υποστηρίξουν τα pushbacks ή κάποια τέτοιου είδους πολιτική, αλλά μήπως θα πρέπει να τη δουν λίγο διαφορετικά αυτή την υπόθεση? Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμία αμφιβολία από αυτού. Και θα σας πω πώς το βλέπω. Φυσικά κανείς δεν μιλάει για pushbacks ή τέτοια πράγματα όταν προέρχεται από τα αριστερά του φάσματος, φυσικά. Όμως, αυτό που επικράτησε τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στην ουσία μια φιλελεύθερη προσέγγιση στο θέμα της μετανάστευσης, και όταν λέω φιλελεύθερη εννοώ στο φιλελεύθερο κομμάτι του πολιτικού φάσματος, με αυτή δεν είναι φιλελεύθερη, δεν είναι αυτή της αριστεράς. Υπάρχει μια σύγχυση σε αυτό. Δηλαδή, η αίσθηση ότι η αριστερή θέση είναι η φιλελεύθερη θέση. Όχι, με συγχωρείτε, ποτέ δεν ήταν έτσι. Οι αριστερές θέσεις στο θέμα της μετανάστευσης πάντα είχαν να κάνουν με τα δικαιώματα τα λαϊκά και τα εργατικά και στον τόπο υποδοχής, αλλά και αυτών που έρχονται, και στο τι συνιστά τον πολίτη σήμερα. Θα σας το πω κι αλλιώς.
ιστορικά, στη Βρετανία τουλάχιστον που γνωρίζω καλύτερα, αυτοί που έρχονταν για να πιάσουν δουλειά, να μπουν στον κοινωνικό κορμό, έπρεπε να πάρουν κάρτα του συνδικάτου. Έπρεπε να έχουν κάποια πρόσβαση σε στέγαση, σε υγεία, στην παιδεία για τα παιδιά τους. Δηλαδή έπρεπε να ενταχθούν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ή τέλος πάντων να έχουν προοπτική ένταξη στον κοινωνικό κορμό, ώστε να προστατεύεται και αυτός που είναι ήδη κάτοικος, ήδη πολίτης της χώρας. Αυτό τα τελευταίες δεκαετίες έχει εκλείψει. Και αυτό που κυριάρχησε είναι λογική, δεν υπάρχουν σύνορα. Ελάτε όλοι, θα βρούμε, θα κάνουμε. Αυτά είναι η πολιτική του κεφαλαίου, δεν είναι η πολιτική της εργασίας. Το κεφάλαιο έχει, μεγάλο, έχει συμφέρον από αυτό το μεγάλο κεφάλαιο, γιατί φέρει τους μέσα, βάλει τους να κοιμούνται όπου να είναι, πλήρωσε τους ό,τι να είναι, για να μπορώ εγώ να βγάζω κέρδος. Είναι η λογική της φθηνής εργασίας. Αυτό δεν ήταν ποτέ η λογική της αριστεράς. Χρειάζεται λοιπόν μεταναστευτική πολιτική από αριστερή σκοπιά, η οποία να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που έχουν οι τοπικές κοινωνίες, να βρίσκει τρόπους ενσωμάτωσης, να βρίσκει τρόπους ελέγχου και να βρίσκει τρόπους τέλος πάντων διευθέτησης των ροών. Χωρίς φυσικά να σκοτώνονται και να πνίγονται οι άνθρωποι στο Αιγαίο ή να σκοτώνονται και να πνίγονται τα καραβάνια που έρχονται από την Νότια Αμερική για να περάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι δύσκολο πράγμα, γιατί άλλο να μιλάμε για μετανάστευση επίπεδου, λέμε τώρα, 500.000 ανθρώπων και άλλο να μιλάμε για μετανάστευση 5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι πολύ διαφορετικά τα μέγεθη στην εποχή μας. Αλλά αυτά είναι τα προβλήματα της εποχής και σε αυτά πρέπει να σταθεί απέναντι η αριστερά. Και η φιλελεύθερη θέση δεν είναι αριστερή θέση. Η φιλελεύθερη θέση είναι άκρως προβληματική και αυτό φαίνεται από την αντίδραση των λαϊκών στρωμάτων, τα οποία παραδοσιακά στήριζαν και ψήφισαν την αριστερά. Κύριε Λαπαβίτσα, στην οικονομία, από αυτά που έχει πει ο κύριος Τραμπ, έχετε καταλάβει που θέλει να το πάει? Το σύνθημα είναι να ξανακάνει την Αμερική ισχυρή. Και εκεί που θέλει να το πάει, τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν για την Ευρώπη, στην οποία ανήκουμε κι εμείς? Είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς πού θέλει να το πάει ο κύριος Τραμπ. Μπορούμε να κρίνουμε από αυτά που έχει δηλώσει σε κάποιο βαθμό και μπορούμε επίσης να κρίνουμε από αυτά που έπραξε την πρώτη περίοδο της προεδρίας του. Από αυτά που έχει δηλώσει, μίλησε για επιβολή δασμών, δηλαδή εμπορικό πόλεμο στην ουσία, με την Κίνα κυρίως, τον οποίο τον είχε ξεκινήσει ήδη, θα θυμάστε, προς το τέλος της θητείας του της πρώτης, και τον οποίο συνέχισε ο Biden, όχι με την ίδια οξύτητα, αλλά τον συνέχισε. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούργιο αυτό που λέει ο Τραμπ, αλλά φαίνεται ότι μας λέει ότι θα το επιταχύνει, θα βάλει μεγαλύτερους δασμούς. Να σας πω ότι η πρώτη περίοδος αυτή επιβολής δασμών από τον Τραμπ δεν είχε θετικό αποτέλεσμα για την Αμερικανική βιομηχανία. Ήταν προβληματική διότι τα κόστη αυξήθηκαν και υπάρχουν πολύ μεγάλες πολυεθνικές οι οποίες έχουν συμφέρον την παραγωγή πέραν των συνόρων στην Κίνα και αλλού. Άρα είναι σύνθετο το πράγμα ήδη από πλευράς αμερικανικής οικονομίας και θα γίνει ακόμη πιο σύνθετο, γιατί είναι βέβαιο ότι θα ανταπαντήσει η Κίνα. Δεν υπάρχει καμία ευκολία γι' αυτό. Θα υπάρξει δηλαδή επιβολή δασμών και από πλευράς Κίνας. Εδώ λοιπόν θα μπούμε σε μια δύσκολη περίοδο, αν όντως κάνει αυτό ο κύριος Τραμπ, για το παγκόσμιο εμπόριο, που θα έχει και επιπτώσεις στη χώρα μας. Βέβαια η χώρα μας είναι πολύ μικρή, ένα πολύ μικρό μέγεθος εκεί, αλλά στον βαθμό που τα πράγματα θα σκληρούν παγκοσμίως, θα σκληρούν και για μας. Το δεύτερο που έχω να πω για τον κύριο Τραμπ είναι ότι από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την πολιτική επαναπατρισμού των μεγάλων παραγωγικών μονάδων, επιστροφή δηλαδή παραγωγικών μονάδων εντός των συνόρων των ΗΠΑ. Το χρειάζεται αυτό η αμερικανική οικονομία. Μην ακούτε τι λένε οι διάφοροι που μιλούν για τα από πλευράς χρηματοοικονομικής και χρηματοπιστωτικής, γιατί αυτοί δεν το θέλουν καθόλου αυτό το πράγμα και βγαίνουν να μας αποδείξουν ότι δεν γίνεται, γίνεται μια χαρά. Πώς, με ποιο τρόπο θα το κάνει, πέραν των δασμών, αυτό θα το δούμε. Εκεί χρειάζεται δηλαδή στοχευμένη βιομηχανική πολιτική, πράγμα το οποίο δεν είδα να έχει ο κύριος Τραμπ. Δεν έχει μιλήσει δηλαδή με συγκεκριμένο τρόπο στο να μπορούμε να κρίνουμε. Ή τουλάχιστον δεν έχω δει εγώ να μιλάει με συγκεκριμένο τρόπο για να καταλάβουμε ακριβώς τι λέει. Αλλά σαν πρόθεση και σαν στόχος είναι απαραίτητος για την αμερικανική οικονομία αυτός ο στόχος αυτή τη στιγμή. Και θα σας πω γιατί. Ο ευκολότερος τρόπος για να το δει κανείς είναι να κοιτάξει το δημοσιονομικό.
Αυτή τη στιγμή, όντως, η αμερικανική οικονομία έχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γρηγορότερους της Ευρώπης. Δεν είναι καμιά μεγάλη επιτυχία αυτό, έτσι, γιατί η Ευρώπη λιμνάζει. Αλλά τέλος πάντων, είναι η ταχύτερη ρυθμή ανάπτυξης εκεί. Σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην κρατική παρέμβαση όσον αφορά τη ζήτηση και όσον αφορά τη δαπάνη. Η Αμερική διατηρεί πολύ μεγάλα ελλείμματα δημοσιονομικά. Μπορεί και το κάνει αυτό λόγω του δολαρίου, όπως καταλαβαίνετε, γιατί το δολάριο είναι το παγκόσμιο νόμισμα και στην ουσία δανείζεται παγκοσμίως. Το δημόσιο χρέος στο αμερικανικό έχει φτάσει περίπου 120% του ΑΕΠ αυτή τη στιγμή, τεράστιο. Υπάρχει κόσμος και οικονομολόγοι που λένε ότι δεν έχει σημασία αυτό. Έχει και παραέχει. Όταν το δημόσιο χρέος, το αμερικανικό, κατέχεται σε μεγάλο βαθμό, 40% και παραπάνω, από ξένο κεφάλαιο, έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για την δυνατότητα διατήρησης της κυριαρχίας του δολαρίου. Δεν μπορείς δηλαδή να αυξάνεις το χρέος SAE και να κινείται έτσι η οικονομία σου. Χρειάζεται λοιπόν απάντηση σε αυτό. Τι θα κάνει ο κύριος Τραμπ, δεν ξέρω, αλλά διαχρονικά η απάντηση απαιτεί ανασυγκρότηση του αμερικανικού παραγωγικού δυναμικού. Αν δεν επιστρέψει δηλαδή το παραγωγικό δυναμικό και αν δεν έχουμε παραγωγή ισχυρότερη βιομηχανική εγχωρίως, δύσκολα τα πράγματα θα αντιστραφούν και στο δημοσιονομικό πεδίο. Βλέπουμε από το πρωί ένα μούδιασμα, ένα σοκ σε ευρωπαϊκές χώρες. Κυρίως βέβαια έχει να κάνει με το θέμα της άμυνας και του ΝΑΤΟ, αλλά νομίζω ότι η Ευρώπη έχει ένα πολύ μεγαλύτερο και σοβαρότερο πρόβλημα που έχει να κάνει με την οικονομία της. Δηλαδή, όταν ακούμε και διαβάζουμε ότι μεγάλες βιομηχανίες φεύγουν από την Ευρώπη και πάνε στην Αμερική, πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό το θέμα η Ευρώπη? Γιατί δεν βλέπουμε διάθεση. Ξέρετε, υπάρχει και η άποψη ότι θα είναι μια ευκαιρία ίσως η Ευρώπη επιτέλους να πάρει μπροστά, αλλά δεν βλέπουμε να υπάρχει τέτοια συζήτηση και διάθεση. Πώς θα πάρει μπροστά η Ευρώπη, κύριε Καρφουνόπουλε? Η μεταφορά του παραγωγικού δυναμικού προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από την Ευρώπη ξεκίνησε φυσικά επί Biden. Με την πολιτική του Biden μετά την πανδημία, που ήταν βιομηχανική πολιτική στήριξης του εγχώριου παραγωγικού δυναμικού, που υποτίθεται θα συνεχίσει και ο Τραμπ και ίσως να το κάνει και μεγαλύτερο, θα δούμε. Η μεταφορά του παραγωγικού δυναμικού εκεί δεν είναι μόνο επειδή υπήρχαν καλύτερες. Ευνοήθηκε το κεφάλαιο από την αμερικανική πολιτική, είναι και γιατί η κατάσταση στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, κυρίως στη Γερμανία, όπου το ενεργειακό κόστος είναι πάρα πολύ υψηλό. Και η δυνατότητα ανταγωνισμού, τέλος πάντων, από πλευράς γερμανικών βιομηχανικών μονάδων έχει περιοριστεί σημαντικότατα, διότι το ενεργειακό κόστος είναι πολύ υψηλό. Αυτό το πληρώνει ολόκληρη η Ευρώπη, διότι η βιομηχανία της Ευρώπης είναι η Γερμανία και η Ιταλία. Αυτό είναι στην ουσία. Όταν το κόστος λοιπόν της παραγωγής λόγω της ενέργειας και άλλων λόγων είναι τόσο ψηλό, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί η Ευρώπη. Αυτό φαίνεται στην Ευρώπη από τις πολύ χαμηλές επενδύσεις και από την πολύ χαμηλή παραγωγικότητα της εργασίας. Η άνοδος της παραγωγικότητας είναι αμεληταία. Το είπε και ο κύριος Ντράγκη ξεκάθαρα στην μελέτη που έβγαλε πριν από περίπου ένα μήνα. Δεν φαίνεται να υπάρχει πραγματική πολιτική αλλαγή σε αυτή τη κατεύθυνση από πλευράς Ευρωπαίων. Θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Και δείχνει την πολιτική αδυναμία της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη κυβερνάται, αν δηλαδή θεωρούμε, η Ευρώπη κυβερνάται από ασήμαντους ανθρώπους στην αυτή. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι η Αμερική έχει πρόβλημα ηγεμονίας γιατί η επιλογή είναι ανάμεσα στην Κάμαλα Χάρις και στον Ντόναλντ Τραμπ, φανταστείτε τι γίνεται στην Ευρώπη, όπου η επιλογή είναι ανάμεσα στον κύριο Σόλτς και στην κυρία Μελόνι και στον Μακρόν στην Γαλλία, ο οποίος έχει αποδειχθεί τραγικός. Το πρόβλημα ξεκινάει από εκεί. Και αυτό με έναν τρόπο είπε και ο Ντράγκη στη μελέτη που παρουσίασε πριν από ένα μήνα. Χρειάζεται θεραλέες αποφάσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να λαμβάνει η Ευρώπη στη στιγμή αυτή. Ναι, αυτό που μας έμεινε από την έκθεση του κ. Ντράγκη είναι ότι προτείνει και αυτός επί της ουσίας μια πολεμική βιομηχανία, η οποία δεν μπορεί να σε πάει μακριά, έτσι κι αλλιώς, έτσι. Προτείνει πολεμική βιομηχανία, αλλά κυρίως προτείνει η επιτάχυση των επενδύσεων. Ο κύριος Ντράγκη θέλει να ανεβούν οι επενδύσεις στην Ευρώπη κατά μέσο όρο από 22% του ΑΕΠ στο 27% του ΑΕΠ. Αυτό είναι ένα τεράστιο ποσό για τα μέτρα της Ευρώπης σήμερα, 700 με 800 δισεκατομμύρια, το οποίο
δεν είναι ξεκάθαρο που θα προκύψει. Όταν ρωτάτε ο κύριος Τράκη, μας λέει ότι θα προκύψει επειδή θα υπάρξει αξιοποίηση των καταθέσεων των ευρωπαϊκών όταν θα έχουμε την ολοκλήρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα. Δεν είναι δηλαδή σοβαρές απαντήσεις αυτές. Θέλει βέβαια ο κύριος Τράκη παράλληλα αύξηση των δημοσίων επενδύσεων. Εκεί κολλάει το πράγμα. Διότι η αύξηση των δημοσίων επενδύσεων απαιτεί πολιτικό θάρρος και απαιτεί άλλη πολιτική κατεύθυνση. Η Ευρώπη κυβερνάται από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τέτοια αντίληψη των πραγμάτων. Είναι πάρα πολύ συντηρητικοί, έχουν πιστέψει στο νεοφιλελεύθερο αφήγημα, το έχουν εσωτερικεύσει και το προβάλλουν συνεχώς. Το βλέπει κανείς όσον αφορά την πολιτική του δημοσίου χρέους και όσον αφορά την πολιτική των ελλειμμάτων ακόμα και μετά την πανδημία. Δεν είχαμε ακόμα επιστροφή στην προ-πανδημίας κατάσταση. Αλλά σίγουρα τα πράγματα δεν είναι όπως στην Αμερική. Υπάρχουν δηλαδή περιθώρια τα οποία όμως δεν αξιοποιούνται, επειδή ακριβώς η πολιτική ιδεολογία αυτών που κυβερνούν την Ευρώπη είναι αυτή που είναι. Εκεί φαίνεται και πολύ μεγάλη δυναμία της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία υπό την κυρία Φόντερ Λάιν είναι απερίγραπτη. Μιλάμε για ιστορική αποτυχία πολύ μεγάλου μεγέθους. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο διέγνωσε ο κύριος Ντράκη, το οποίο είναι αληθινό, δηλαδή έλλειψη επενδύσεων, έλλειψη παραγωγικότητας ή ανόδου της παραγωγικότητας, που απαιτεί συγκέντρωση ορισμένες βιομηχανίες συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής, είναι στην ουσία του πολιτικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει η αλλαγή από πάνω, η οποία θα βάλει τα πράγματα σε αυτή την κατεύθυνση. Εκεί γυρίζουμε σε αυτό στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως. Κάποτε θα περίμενε κανείς από την αριστερά να θέσει τα πράγματα αυτά με όρους δομικούς. Να πει ότι ο ευρωπαϊκός καπιταλισμός έχει αποτύχει και απαιτείται δομική αλλαγή αυτού του τύπου υπέρ των εργατικών και λαϊκών συμφερόντων. Δεν το κάνει όμως. Δεν το κάνει καθόλου. Υπάρχει μπλοκάρισμα και αυτοί που φαίνεται να μιλάνε με κάποιο τρόπο γι' αυτό είναι από τα δεξιά του φάσματος. Και έτσι έχουμε και στην Ευρώπη στροφή της λαϊκής αγανάκτησης προς τα δεξιά. Που νομίζει το λαϊκό στοιχείο ότι η δεξιά ή τέλος πάντων η άκρα δεξιά είναι αντισυστημική. Δεν είναι. Αλλά έτσι παρουσιάζεται. Επειδή έχει γίνει πολλή κουβέντα για την άκρα δεξιά και την άκρα δεξιά, έχετε διαγνώσει εσείς ότι γίνεται ένα ξέπλυμα της άκρας δεξιάς μέσω, ας πούμε, περιπτώσεων όπως ο Τραμπ. Αν πεις σε κάποιον ότι ο Τραμπ είναι ακροδεξιός, λέει όχι, δεν είναι ακροδεξιός, είναι κάτι άλλο. Υπάρχει ο όρος τραμπισμός πλέον. Και όλοι λίγο δεν αποδέχονται ότι είναι ακροδεξιοί, λέγοντας ότι είναι αντισυστημικοί. Ζούμε λοιπόν μια τέτοια εποχή ενός ξεπλύματος της ακροδεξιάς, το οποίο προωθείται από τον κόσμο, λόγω της αγανάκτησης που είπατε, και θα είναι ένα φαινόμενο που θα κάνει τον κύκλο του και θα έχει δυσάρεστες εκπλήξεις. Τίποτα δεν κάνει τον κύκλο του μόνο του. Ναι. Τίποτα. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Το λέω αυτό γιατί έχει πολύ κόσμο που πιστεύει ότι αυτή η στροφή προς τη δεξιά και προς την άκρα δεξιά, την οποία θα την προσδιορίσουμε λίγο πιο ακριβώς σε δύο λεπτά, θα κάνει τον κύκλο της αυτή η στροφή. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Για να γίνει πολιτική αλλαγή σε άλλη κατεύθυνση, θα πρέπει να υπάρξουν πραγματικές πολιτικές προτάσεις οι οποίες να απαντάνε στα προβλήματα του κόσμου. Δεν υπάρχει αυτόματη αποστροφή ή τέλος πάντων αλλαγή κατεύθυνσης επειδή ολοκληρώθηκε κάποιος κύκλος. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ επικίνδυνα. Όσο δεν υπάρχει πρόταση από τα αριστερά του φάσματος με την ευρεία έννοια η οποία να απαντάει στα πραγματικά προβλήματα. Και δεν υπάρχει αυτό για την ώρα. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ξέπλυμα της άκρας δεξιάς. Αυτό είναι αλήθεια. Βεβαίως, είναι γεγονός ότι η δεξιά που παρουσιάζεται ως μη συστημική δεν είναι το ίδιο με τη φασιστική δεξιά. Αυτό πρέπει να λέγεται. Δηλαδή, να χρησιμοποιεί το όρος φασισμός ή ναζισμός τώρα για να περιγράψει ένα τεράστιο φάσμα του πολιτικού, ένα τεράστιο μέρος του πολιτικού φάσματος είναι λάθος. Δεν είναι φασίστας ο Τραμπ. Και το να αποκάλεσε φασίστα η Κάμαλα Χάρις δείχνει ότι δεν καταλαβαίνει και η ίδια περί τίνος πρόκειται. Αλλά βεβαίως είναι σκληρή δεξιά, άκρα δεξιά, με τη σημερινή έννοια του όρου. Γιατί αυτά τα πράγματα ορίζονται κάθε φορά ιστορικά. Δεν είναι απαραίτητο να είναι Ιταλός με το όνομα Μουσολίνι ο φασιστής. Μπορεί να έχει και άλλο όνομα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια μετατόπιση όντως προς τα δεξιά, τη σκληρή δεξιά του πολιτικού φάσματος, η οποία είναι άκρως επικίνδυνη, γιατί πάει να γίνει καθεστώς. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ξεκάθαρα στην περίπτωση της κυρίας Μελόνι.
η οποία είναι πλέον μια ισχυρή κυβέρνηση και η οποία διαπιστώνει, η κυρία Μελώνη, ότι μια χαρά μπορεί να τα καταφέρει και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σύγκριση με τον κύριο Σαλβίνη είναι διδακτική. Θα θυμάστε πριν από μερικά χρόνια όταν ο Σαλβίνη παρουσιαζόταν ως αντιευρωπαϊστής, ότι απέριψε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, υποτίθεται το ευρώ και δεν συμμαζεύεται. Θα έκανε, θα έβγαινε, θα έρανε. Κάτι τέτοια έλεγε η Μελώνη στην αρχή. Σήμερα δεν λέει τίποτα από αυτά. Έχει προσαρμοστεί μια χαρά. Αυτό δείχνει το πόσο έχει γίνει πλέον καθεστώς αυτή η αντίληψη και μέσα στις πολιτικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο πράγμα. Διότι δεν απαντάει πραγματικά στα λαϊκά προβλήματα και κάνει ορισμένες αντιλήψεις οι οποίες είναι σε τελική ανάλυση κατά των λαϊκών συμφερόντων, τις κάνει καθεστώς, τις ενσωματώνει σε δομές. Και αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Όταν θα υπάρξουν άλλες προτάσεις, θα έχουν απέναντί τους σκληρές δομές πια, οι οποίες θα έχουν διαβρωθεί και θα τις διαπερνά αυτή η σκληρή δεξιά νοοτροπία. Κύριε Λαπαβίτσα, είπατε σωστά ότι στην πρώτη του θητεία ο Τραμπ δεν άνοιξε κάποιο πολεμικό μέτωπο και έχουν δημιουργηθεί και κάποιες προσδοκίες από αυτά που έχει δηλώσει, ότι μπορεί να προσπαθήσει τουλάχιστον να κλείσει το ρωσοουκρανικό μέτωπο. Ωστόσο, φαίνεται να δημιουργείται ένα πολύ επικίνδυνο μείγμα στην Μέση Ανατολή. Είναι από τη μία ο Τραμπ και από την άλλη ο Νετανιάχου. Ο οποίος Νετανιάχου χθες, ενώ μετρούσαν ψήφους στην Αμερική, άλλαξε τον Υπουργό Άμυνας και έβαλε έναν σκληρότερο σε απόψη πολιτικό. Κάτι που δείχνει ότι δεν έχει σκεφτεί καν λύσεις εκεχηρίας ή, εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε λύση θα μας οδηγήσει σε μια σχετική ηρεμία. Αν ησυχείτε για αυτό το μείγμα με αυτούς τους δύο πρωταγωνιστές. Πάρα πολύ. Καταρχήν να σας πω ότι στην εξωτερική πολιτική η περίοδος Biden ήταν πάρα πολύ αποτυχημένη. Οι υποστηρικτές του Biden και της διακυβέρνησής του διακηρύσουν ότι τα πράγματα πήγαν καλά γιατί διευρύνθηκε το ΝΑΤΟ. Μπήκαν αυτές οι χώρες που γνωρίζουμε, Σουηδία, Φινλανδία και ούτω καθεξής, και άρα πλέον το ΝΑΤΟ είναι αυτό που είναι, είναι ισχυρό κτλ. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Όταν δει κανείς την πορεία της διακυβέρνησης Biden στην εξωτερική πολιτική, δεν μπορεί παρά να διαγνώσει τη συνεχιζόμενη φθορά της αμερικανικής ηγεμονίας και την υποχώρησή της και κυρίως την κατάπτωση της του ηθικού πλεονεκτήματος που ίσως θα είχε κάποτε η Αμερική, το οποίο δεν υπάρχει πια. Υπάρχει μόνο στα μάτια αυτών που έχουν άμεσο συμφέρον από την αμερικανική πολιτική. Ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει τη στάση των Αμερικανών στα διεθνή και των Ευρωπαίων συμμάχων τους ως απόλυτα κοινική. Απόλυτα κοινική και απορριπταία. Αυτό το έκανε ο Biden. Το έκανε ο Biden με τη στάση του στο Ουκρανικό και μετά με τη στάση του στο Παλαιστινιακό. Γιατί η διαφορά έβγαζε μάτι. Δεν χρειάζονταν ιδιαίτερα αναλυτικά εργαλεία για να καταλάβει κανείς ότι είχαμε πρόβλημα πολύ μεγάλο όσον αφορά ηθική διάσταση της εξωτερικής πολιτικής. Τώρα, αυτό όσον αφορά τον Biden. Ο Τραμπ είναι άλλη περίπτωση βέβαια. Έχουμε το παρελθόν του, αλλά έχουμε και το παρόν του. Στο θέμα της Ουκρανίας φαίνεται να έχει κάπως παραπάνω, κάπως πληρέστερη αντίληψη του τι συμβαίνει. Μας λέει βέβαια ότι θα λύσει το πρόβλημα σε 24 ώρες, αλλά αυτά είναι του Τραμπ μεγάλες κουβέντες. Φαίνεται όμως να έχει αντίληψη του τι συμβαίνει, δηλαδή ότι στην ουσία η πολιτική των ΗΠΑ και της Ευρώπης στο Ουκρανικό έχει αποτύχει, ότι η Ρωσία έχει νικήσει στην ουσία, ότι η Ουκρανία έχει τρομακτικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό, τις οποίες αποκρύπτουν τα παγκόσμια μέσα και έχει διαλυθεί η οικονομία της. Είναι μια καταστραμμένη χώρα δηλαδή. Δηλαδή οι Ουκρανοί εθνικιστές που ανέλαβαν τη διακυβέρνηση από το 2014 και μετά κατέστρεψαν τη χώρα τους στην ουσία. Και υπάρχει κάποια φαίνεται αντίληψη από πλευράς Τραμπ ότι πρέπει να κλείσει αυτό. Πρέπει να κλείσει και πρέπει να κλείσει τώρα γιατί αύριο θα είναι χειρότερα. Και για τους Ουκρανούς και για τους Αμερικανούς. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Και θα δούμε τι μπορεί να ανεχθεί ο Πούτιν και η Ρωσία. Γιατί εκεί πλέον έχουν τον αέρα του νικητή, το οποίο έχει αρχίσει να φαίνεται πεντακάθαρα στο ανατολικό μέτωπο, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τη ρωσική πίεση. Η διαφορά με το
Παλαιστινιακό όμως είναι πάρα πολύ μεγάλη όσον αφορά τον Τραμπ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ο Τραμπ είναι πολύ, πολύ εντονότερα υποστηρικτής των Ισραηλινών θέσεων και το είπε και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, αλλά και στην προεδρία του. Ήταν αυτός που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Εκεί όμως θα έχει να αντιμετωπίσει και αυτός το φάσμα της στρατηγικής ήττας του Ισραήλ, το οποίο πλέον ορθώνεται όλο και περισσότερο. Δεν το αντιλαμβάνεται αυτό πολύ καλά η Ευρώπη και ειδικά στη χώρα μας που η πληροφόρηση γι' αυτό είναι πολύ μονομερής. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με στρατηγική ήττα χωρίς προηγούμενο. Γιατί η νίκη δεν είναι μόνο να στέλνεις το στρατό σου και να σκοτώνεις τους άλλους ή να καταστρέφεις τα χωριά τους και τις πόλεις τους. Η νίκη είναι να πετυχαίνεις τους στόχους που έχεις θέσει. Αυτό είναι η νίκη. Οι στόχοι που έθεσε το Ισραήλ δεν έχουν επιτευχθεί καθόλου. Είναι εντυπωσιακό να το βλέπει κανείς. Ακόμα και στην Γάζα, την οποία την έχει ισοπεδώσει το Ισραήλ, ακόμα και εκεί δεν φαίνεται πώς θα έχει πετύχει το στόχο του. Η Παλαιστίνη είναι εκεί, η Χαμάς ανασυντάσσεται συνεχώς και εμφανίζεται, δεν έχει δυνατότητα να επιφέρει μεγάλα πλήγματα, αλλά είναι εκεί. Στο Λίβανο δεν μπορεί να μπει ο Ισραηλινός στρατός μέσα στο νότιο Λίβανο, γιατί έχει πολύ μεγάλες απώλειες. Στο Ιράν δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να το χτυπήσει το Ιράν. Είναι φανερό αυτό με τον τρόπο που θα ήθελε. Διαγράφεται λοιπόν προοπτική στρατηγικής ήττας για το Ισραήλ, το οποίο θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις και στη Μέση Ανατολή και γενικότερα. Η οποία αυτή η στρατηγική ήττα φυσικά θα είναι και πολύ μεγαλύτερη του Νετανιάχου, ο οποίος ήταν αυτός που το οδήγησε, έφερε τα πράγματα εκεί. Το ότι στην ουσία απέλησε τον υπουργό της άμυνας που είχε τον Γκαλάν, είναι και αυτό μια ένδειξη των τριβών που υπάρχει μέσα που υπάρχουν μέσα στην Ισραηλινή κοινωνία και των πολύ μεγάλων εντάσσεων. Γιατί αυτό δεν το γνωρίζει ο κόσμος στην Ελλάδα. Είναι τεράστιες οι εντάσεις στο εσωτερικό της Ισραηλινής κοινωνίας. Και το πού θα οδηγήσει αυτό δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο. Εδώ θα βρεθεί λοιπόν ο Τραμπ μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα να το λύσει και δεν ξέρω ποιους θα φέρει και ποιους θα βάλει. Θα εξαρτηθεί δηλαδή από το ποιο θα διορίσει ως στην ουσία υπουργό εξωτερικών, γιατί ο κύριος Μπλίνκεν του κύριου Μπάιντεν ήταν παντελώς αποτυχημένος. Δεν ξέρω ποιο θα βάλει στην άμυνα, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το καθεστώς το οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, το οποίο έχει τηθεί. Εκεί θα μας δείξει. Θα πρέπει να περιμένουμε δηλαδή τι αποφάσεις θα πάρει ο Τραμπ το επόμενο διάστημα, καθώς πηγαίνει προς την ανάληψη της Προεδρίας τον Ιανουάριο. Έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα να αντιμετωπίσει όμως. Δεν είναι προφανής η λύση του. Δεν είναι προφανής η απάντηση που να δώσουν οι Αμερικανοί, καθώς υποχωρεί η ηγεμονία τους. Θα κριθεί δηλαδή στην ουσία και η πορεία της Αμερικανικής ηγεμονίας για την επόμενη δεκαετία με αυτά που θα κάνει ο Τραμπ και στο Ουκρανικό και στο Ισραήλ. Κύριε Λαπαβίτσα, το αποτέλεσμα μπορεί να επηρεάσει την Ελλάδα σοβαρά. Βέβαια, νομίζω ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι αν θα εκλεγόταν ο κύριος Τράμπος και εκλέχθηκε η κυρία Χάρης. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι μάλλον εμείς δεν ξέρουμε τι θέλουμε και στη σχέση με τους Αμερικάνους. Δηλαδή, όποιος και να εκλεγεί, αν δεν ξέρεις τι θέλεις να ζητήσεις και δεν έχεις σχέδιο, νομίζω είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το πρόβλημά μας, κύριε Καργουνόπουλε, δεν είναι αν έχουμε τον σωστό σύμμαχο ή δεν τον έχουμε. Πάντα φυσικά αυτό είναι ένα ζήτημα και πάντα πρέπει κανείς να προσέχει και να έχει πολιτική η οποία θα είναι πολύπλευρη και όλα αυτά τα που λέγονται. Το πρόβλημα της χώρας δεν ξεκινάει από εκεί. Το πρόβλημα της χώρας ξεκινάει από τη βαθιά δομική της αδυναμία όσον αφορά την οικονομία της και άρα όσον αφορά τη γεωπολιτική της παρουσία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα της χώρας μας. Και αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί όσο οφείλει, αν δηλαδή δεν πούμε την αλήθεια στον ελληνικό λαό και αν δεν πούμε την αλήθεια για το τι χρειάζεται να γίνει ώστε να σταθεί ξανά η Ελλάδα πραγματικά ως κάποιος παίκτης αυτόν όμως στο παγκόσμιο γίγνεσθε, τότε δεν θα λυθεί ποτέ αυτό επιδιώκοντας τον Biden, τη συμμαχία με τον Biden ή με τον Τραμπ ή με οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα της χώρας μας ξεκινάει από τους πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, από την έλλειψη βιομηχανίας, από την έλλειψη επενδύσεων, από την έλλειψη καλών θέσεων απασχόλησης, από την έλλειψη οικονομικού δυναμισμού γενικότερα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα μας. Και δεν λύνεται αποκτώντας 12 ραφάλ, 24 ραφάλ ή 2 μπελαρά, 4 μπελαρά ή δεν ξέρω εγώ πόσες άλλες θα αγοράσει η κυβέρνηση, ξέρω εγώ τα F-35, άλλη αμαρτία αυτή. Δεν λύνεται το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο. Άρα λοιπόν
Δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά η εκλογή του Τραμπ. Δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία η Ελλάδα. Στο μέτρο που θα συνεχίσει να παρέχει τις διευκολύνσεις της Σούδας και τις διευκολύνσεις της Αλεξανδρούπολης, και δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα σε αυτό, ο Τραμπ δεν θα δώσει και πολύ μεγάλη σημασία στο τι κάνει η χώρα μας, αρκεί να εξυπηρετείται η παρουσία των Αμερικανικών και Ανατολικών δυνάμεων γενικότερα στην περιοχή μέσω αυτών των δύο πολύ μεγάλων βάσεων και πολύ σημαντικών βάσεων για την παρουσία του ΝΑΤΟ. Άρα δεν νομίζω να επηρεάσει ιδιαίτερα τη χώρα μας. Αυτό θα δούμε βέβαια στην πράξη, ποτέ δεν ξέρει κανείς. Έχει πολύ στενή σχέση υποτίθεται με τον Ερντογάν. Τι θα σημαίνει αυτό, θα δούμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είχε απειλήσει τον Ερντογάν με επιστολή του κ. Τραμπ ότι θα του κόψει τα πόδια ή κάτι αντίστοιχο με αυτόν τον ξεχωριστό τρόπο που έχει να ασκεί η διπλωματία. Και βέβαια πρέπει, κύριε Λαβαβίτσα, κάποια στιγμή να σταματήσουμε να κρύβουμε και το πρόβλημα το οικονομικό που έχει η χώρα και που εμείς που εργαζόμαστε, είμαστε η μεσαία τάξη, ο μέσος πολίτης, έχουμε αρχίσει και το νιώθουμε πιο δύσκολο ακόμα και από την εποχή των σκληρών μνημονίων. Και ξέρετε, ακούμε διάφορα επιχειρήματα, έτσι το λέω για να κλείσουμε και λίγο πιο χαλαρά, ότι όλα πάνε καλά στην ελληνική οικονομία, γιατί το τρίμηνο της 28ης Οκτωβρίου έφυγαν πάρα πολύ στην επαρχία. Δεν περνάει από κανένας το μυαλό ότι στην Αθήνα ζουν ήδη 5 εκατομμύρια άνθρωποι και είναι και αυτό ένα πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, έτσι, ότι όλη η περιφέρειά μας έχει ερημώσει και έχουμε συγκεντρωθεί Αθήνα, Θεσσαλονίκη, σε δύο άλλες πόλεις. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς για την ελληνική οικονομία? Κύριε Καρβουνόπουλε, ακούω και εγώ την κυβέρνηση να επέρεται ότι πάμε καλά. Και μάλιστα λέει ότι αυτό δεν έτυχε, πέτυχε. Άκουσα κάποιον υπουργό να κάνει να λέει αυτό το έξυπνο. Επειδή μιλήσουμε, ξαναπέρασα μια φορά τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας για να τα έχω πιο φρέσκα στο μυαλό μου και πρέπει να σας πω ότι δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό, γιατί με στεναχωρεί. Όποτε κοιτάω τα στοιχεία της ελληνικής οικονομίας συγκεντρωτικά, πιάνει την ψυχή μου. Και δεν θέλω να το κάνω. Δηλαδή, θέλω να το κάνω μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή, πιάνει την ψυχή μου, γιατί ακούει κανείς την κυβέρνηση να λέει αυτά που λέει. Βλέπει μετά τα στοιχεία και λέει σε ποιο πλανήτη ζουν οι άνθρωποι αυτοί και σε ποια χώρα ζουν. Καταλαβαίνουν τι σημαίνει. Και εκεί έχουμε ένα σύνθετο πρόβλημα πολιτικού προσωπικού. Το πολιτικό προσωπικό δεν καταλαβαίνει εν πωλής τι σημαίνει, κύριε Καρβουνόπουλε. Και εκείνο που το ενδιαφέρει είναι να έχει τα ηνία στα χέρια του. Είναι η μόνιμη πληγή του ελληνικού κράτους. Ο κύριος στόχος είναι να έχουμε τα πολιτικά ηνία στα χέρια μας, να κερδίζουμε τις εκλογές και από εκεί και πέρα θα τα δούμε τα υπόλοιπα. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί η χώρα έχει και μια πραγματικότητα πέραν των εκλογών, η οποία πρέπει να απαντηθεί. Εδώ έχουμε μια κατάσταση που είναι εξαιρετικά δύσκολη. Η Ελλάδα χάνει το τρένο. Χάνει το τρένο, πραγματικά χάνει το τρένο. Δηλαδή δεν μετέχουμε στο παγκόσμιο γίγνεσθε με όρους που θα μπορούσαμε. Είμαστε ασήμαντοι. Όσον αφορά δηλαδή την παρουσία μας διεθνώς, είμαστε ασήμαντοι. Γιατί για δύο λόγους. Μετά τα μνημόνια διαλέξαμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική μέσω των μνημονίων χαμηλού μισθού και ανοίγματος της χώρας στις παγκόσμιες αγορές. Είναι η συνταγή του ΔΝΤ. Αυτό είναι στην ουσία. Καρτίστε τους μισθούς χαμηλά και ανοίξτε την οικονομία σας, στραφείτε προς το εξωτερικό, αυτή την εξωστρέφεια τη λεγόμενη. Και όντως, μέσω των χαμηλών μισθών, όχι μέσω της επένδυσης, ούτε μέσω της τεχνολογικής εξέλιξης, μέσω των χαμηλών μισθών, υπήρξε μια ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας διεθνώς και μπόρεσε ένα κομμάτι της ελληνικής μεταποίησης και γενικότερα της ελληνικής οικονομίας να έχει καλύτερες επιδόσεις στις εξαγωγές. Φαίνεται αυτό συνολικά. Εκείνο που δεν λέγεται είναι ότι είχε ακόμα καλύτερες επιδόσεις στις εισαγωγές. Δηλαδή δεν είχαμε δηλαδή επιτυχία εκεί με αυτή την έννοια. Είχαμε ίσα ίσα μια κατάσταση που είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την ελληνική οικονομία, όπου το έλλειμμα αυτό των τρεχουσών αλλαγών αλλά και κυρίως του εμπορίου είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί και έτσι θα πάμε. Διότι μια οικονομία που ανοίγεται διεθνώς και πατάει στο χαμηλό μισθό και όχι στην επένδυση, αυτά παρουσιάζει. Αυτό ήταν προβλέψιμο και είχε προβλεφθεί. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι παραπάνω από το ίδιο. Η απάντηση πρέπει να είναι στοχευμένη βιομηχανική πολιτική, η οποία θα κινητοποιήσει τους εθνικούς πόρους σε δημόσια βάση
για να ανεβάσει τις επενδύσεις. Διότι στη χώρα μας οι επενδύσεις είναι σε τραγικό σημείο. Τραγικό σημείο. 16-17% του ΑΕΠ. Να σας πω ότι στη δεκαετία του 70, στις αρχές δεκαετίας του 70, τότε που ήταν και η χρυσή εποχή του ελληνικού κεφαλαίου, οι επενδύσεις ήταν περίπου 48% του ΑΕΠ. Να έχετε υπόψη σας. Δηλαδή, αυτό είναι το πραγματικό μας έλλειμμα. Χρειάζεται λοιπόν εθνική πολιτική βιομηχανική υπέρ των λαϊκών και εργατικών στρωμάτων, η οποία να ανεβάσει τη δημόσια επένδυση για να τραβήξει και την ιδιωτική. Γιατί η ιδιωτική επένδυση χωρίς το πλαίσιο που δημιουργεί η δημόσια επένδυση δεν υπάρχει. Αυτές οι νεοφιλελεύθερες θεωρίες ότι θα περιορίσουμε το κράτος για να μπορέσει ο ιδιώτης να επενδύσει με όρους ευνοϊκούς για αυτόν είναι εμφανώς λαθασμένες. Πιο ευνοϊκούς όρους για τον ιδιώτη αυτή τη στιγμή πώς να υπάρξουν από πλευράς νομοθεσίας. Τι δεν έχει ο ιδιώτης. Η αγορά εργασίας είναι η άγρια δύση. Τι πράγμα, σε πού κολλείεται ο ιδιώτης και δεν επενδύει. Δεν υπάρχει το κλίμα και το πλαίσιο. Δεν υπάρχει, αυτό είναι αλήθεια. Ας φροντίσει το δημόσιο να το δημιουργήσει. Ας έχουμε ένα κύμα δημοσίων επενδύσεων με παράλληλη συμβολή του χρηματοπιστωτικού συστήματος για να αρχίσει να αλλάζει το κλίμα στη χώρα μας. Δεν θα αλλάξει αλλιώς. Ό,τι και να γίνει. Αυτοί που νομίζουν ότι αν συνεχίσουμε στην ίδια πορεία με κάποιο μαγικό τρόπο τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, δεν αντιλαμβάνονται τι γίνεται. Ο δε τουρισμός, ο οποίος μας κρατάει και μας κρατάει, γιατί αυτό είναι πραγματικότητα, με τον τρόπο που τον έχουμε χειριστεί, όπως καταλαβαίνετε, έχει ημερομηνία έλξεως. Η Σαντορίνη είναι χαρακτηριστικό σημάδι του τι συμβαίνει. Αυτά για όποιον τα ακούει. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερες επαφές με τη διαμόρφωση πολιτικής, αλλά μπορώ να δω τα στοιχεία και μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Δεν πάμε καλά λοιπόν, παρά το όσο λέγονται. Ζούμε και υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ζει καλά. Είναι το κομμάτι κυρίως αυτό το οποίο έχει να κάνει με την οικοδομή. Και όχι γιατί έχουμε κάποιο ιδιαίτερο κατασκευαστική έκρηξη, αλλά γιατί ο κλάδος αυτός έχει επιταχυνθεί και άρα ένα μεγάλο στρώμα ανθρώπων που ζουν από αυτό μπορούν και τα φέρουν βόλτα. Δεν είναι απάντηση στο οικονομικό μας πρόβλημα αυτό μας. Δεν είναι λύση αυτό για το πώς θα πάει η χώρα μας. Η βιομηχανική πολιτική χρειάζεται, όπως σας ανέφερα, με δημόσιο φορέα και δημόσια παρέμβαση. Αυτό θέλει πολιτική αλλαγή, γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν το κάνει ποτέ. Ναι, γιατί δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί. Έχουμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε για απολύσεις πλέον στις ενόπλες δυνάμεις. Δεν ξέρω αν θα μπουν και εκεί οι ιδιώτες σιγά-σιγά. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ και ελπίζω να έχει ενδιαφέρον και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ.